ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά θα ήθελα μια φορά να γαμίσουμε στραπών. Άντρα όμως. Αλό και καλησπέρα. Θέμα τα ερωτικά φετί. Θέλω να πεις ποια είναι τα ερωτικά σου φετί. Το ξύλο, τα δεσίματα, καυτίνι, βρυσιές. Να μου χαϊδεύουν τα πόδια. Τόσο από την πασουτούσα. Όλο το υπόλοιπο. Μέχρι αστράγαλο. Ναι, μέχρι αστράγαλο. Μετά από εκεί κάτω. Το σιδηγύρι. Ναι, έχω θέμα μετά από εκεί κάτω. Ναι, θέλω δάχτυλα καθόλου. Εσύ γουστάρεις σε άλλους. Όχι, με ιδιάζω. Αλλά σε μένα μου αρέσει να κάνω. Κυροπέδες, μαστίγια 10 ουρών. Γιατί μου αρέσει. Τι μαστίγια 10 ουρών. Επιβίτορα. Είμαι λίγο επιβίτορα. Άντε και λίγο με σχοινιά μου. Ρίξε να δένει την κοπέλα. Λίγο στο κρεβάτι, κάτι τέτοια. Το ξύλο. Μα δες το ξύλο. Θέλω να μου χτυπήσει το χέρι. Έτσι όπως θα ήθελες να σου χτυπάνε εσένα. Να δούμε το βόλιο. Δεν το λες και λίγο. Καλά, δεν είναι και πάρα πολύ. Άμα μου τραβά τα μαλλιά μου αρέσει. Και μαλλιά με ξύλο. Ναι. Κόμπο δηλαδή. Χι τετράγωνο Ελένα. Ναι. Έτσι, κάτι τέτοιο. Ναι. Τα χέρια, τα σχοινιά και οι χειροπέδες. Ήρθες αποφασισμένη να τα πεις όλα. Mic drop. Τα χέρια τι εννοεί. Αρέσουν τα χέρια. Που γίνονται μαχαίρια. Τι μπορώ να το εξηγήσω. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι του χεριού το βρίσκω πάρα πολύ ελκυστικό. Σε διεγείρει απλά ο άλλος να κοιτάξει. Πάρα πολύ. Δεν είναι μια συγκεκριμένη εμφάνιση να πω αφλεύει κάτι τέτοιο. Είναι άμα μου κάνει το κλικ. Δεν να το εξηγήσω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο. Μου το χαίρεσε. Way to go, guys. Είπε σχοινιά επίσης. Άμα θέλεις να κάνεις σεξουαλική πράξη, πρέπει να βρεις τρόπους για να μην βαριέσαι. Μπήκε γυρδάρι μέσα της. Απλό κανονικό μπορεί κάποια στιγμή να καταντάει λίγο βαρετό, ειδικά αν είναι και με τέτοιο άτομο. Σχοινιά γουστάρι να δένεις ή να σε δένουν. Και τα δύο. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλήθεια. Όλο στο παιχνίδι μας. Το ξύλο. Ίσως λίγο τα πόδια, αλλά οι άλλοι να κάνουν σε μένα. Εγώ δεν θέλω να κουμπάω πόδια. Εσύ έχεις θέμα με όλο το πόδι, πατούσες πώς. Νομίζω όλο. Απλά όχι κάτι τρελό, να δίνει και εκεί λίγη αγάπη. Λίγη αγάπη, πώς το λέμε, χαδάκια, φυλάκια, αγκαλίτσες. Χαδάκια, φυλάκια, αγκαλίτσες τώρα, εντάξει. Αν θέλει αγκαλίτσες, αγκαλίτσες. Εσύ δεν γουστάρεις πόδια, αλλά να κάνει ο άλλος. Ναι. Έχεις βρει ανταπόκριση. Ναι. Γενικότερα από ό,τι έχω καταλάβει, οι άντρες γουστάρουν φουλ πόδια κτλ. Ναι, παραπάνω πόσο χρειάζεται, θα έλεγα. Α, πόσο χρειάζεται δηλαδή, φιλενάδα. Εντάξει, μην το δώσουμε όλο κατευθείαν. Δηλαδή, μου έχει τύχει, ας πούμε, να γνωρίσω έναν άνθρωπο και στην πρώτη συνομιλία να ζητήσει φωτογραφία. Ποδιών, πατουσακίων. Ναι. Κάτσε, να πιούμε ένα καφέ και. Και να πάμε, να πιούμε ένα ποτό μετά να σου στείλω τι πατούσα θες στη μούρη. Τι ναι, και εγώ γίνεται κι αυτό. Πατούσες. Τα λόγια είναι περιτά, νομίζω. Πλέον έχει γίνει μόδα, είναι trend. Λόγω μόδα το κάνει. Όχι λόγω μόδα, όχι. Εγώ είμαι από παλιά. Η Βόρτιγκο Σκουλ. Ναι, ακριβώς. Νομίζω το τράβηγμα μαλλιών, το λίγο ξύλο. Χωρίς το ξύλο πιστεύω δεν έχει και νόημα. Πιστεύω σε πολλούς αρέσει το ξύλο. Τρεις γυναίκες, αλλιώς δεν έχει νόημα. Να δίνεις ή να παίρνεις. Να παίρνω ξύλο. Είναι αρκετικά αρκετά, να έχει μεγάλα βυζιά εννοείται, κόλλο. Να είμαι ειλικρινής, μου αρέσουν και τα πόδια σε μερικά θέματα. Τι να πω, να έχει και ωραίο χαμόγελο, δεν ξέρω, μου αρέσει το χαμόγελο. Εγώ σου ρώτησα και αφετύχω, όχι ποια χαρακτηριστικά στη γυναίκα σου αρέσουν. Εννοείται να αγκαλιές από πίσω, στο έργο τα κούνια κλπ. Εντάξει, τώρα με ανάβουν αυτά σχετικά αρκετά. Δεν διάμε το λαιμό, στραβά τα μαλλιά. Άμα μου έρθει ξαφνικά ένα βράδυ με τώρα και πέρα με ζαρτιέρες κλπ. Θα γίνω μπόμπα. Αν η κοπέλα, ας πούμε, είναι λίγο σαν την πρώην μου, που ήταν λίγο των άκρων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, για να πηγαίνω, ξέρω εγώ, σπίτι, θα μου λέει πήγαινε λίγο έξω να κάνω κάτι. Ξαφνικά να μπαίνω μέσα στο δωμάτιο και να τη βλέπω με σόρουχα, γαμάτα, σουτιέν, τα κούνια κλπ. Και να περνάμε ένα βράδυ μπόμπα. Και αυτή είναι πρώην. Τι λάθη έχει κάνει στη ζωή σου. Πολλά. Θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά θα ήθελα μια φορά να γαμίσουμε στραπών. Άντρα όμως. Ίσως ακουστεί λίγο περίεργο, ίσως. Δεν κρίνουμε βέβαια. Το έχω πει στο αγόρι μου. Και? Δεν θέλει, αλλά θα το πείσω μια μέρα. Το έχεις κάνει ποτέ? Όχι, δεν το έχω κάνει. Ακόμα. Μπορεί και να μην μου αρέσει, αλλά ποτέ έκανα. Είσαι εξιτάρι δηλαδή σε αυτό. Δεν ξέρω, θα ήθελα να δώσω πόνο. Ξέρω εγώ να πονέσει ο άλλος. Δεν θέλω να το ευχαριστήσει. Θέλω να πονέσει. Γενικότερα επιλέγεις τέτοιες κατηγορίες θρησιακού κινηματογράφου. Ναι, φουλ. Ίσως θέλει τώρα κάποιο, σε είδα στο βίντεο. Θέλω εγώ το στραπώ στο σπίτι μου, έλα να το δοκιμάσει, θα το έκανε. Αν μ' άφηνε ο Στέφανος, αν δεν μετράει η απιστία, ναι. Ο Σαμίρ και η μάνα του Στέφανου. Ο Σαμίρ και η μάνα του Στέφανου. Ο Στέφανος θα σου πει ναι, κοπελάρα μου, ναι, με την ευχή μου πήγαινε να γαμίσω τον το καριό. Ναι, θα πήγαινε. Και για 10%. Εδώ πέρα είναι ο φίλος μας Τσαγέρα που έχει αποτυπωθεί σε πολλά μυαλά ανθρώπων. Δείξε μας πάλι ποια είναι η στάση Τσαγέρα. Ανοίγεις λίγο πόδια, σηκώνεις παντελόνι και. Και από την πολύ στάση της Αγέρα έχει χάσει εδώ πέρα πόσα κιλά μου πες. 30. Θέλω να πεις ποια ερωτικά φετίχα έχεις. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Να πιάνεις λίγο τη γυναίκα από τα μαλλιά, να τη χτυπάς λίγο κάτω. Εξαρτάται. Κρεβάτι θα είναι, πάτωμα θα είναι, καναπές θα είναι. Με συνένεση πάντα. Εννοείται. Πάντα συνένεση. Παιδί. Λίγο να φτύνεις, λίγο να βρίζεις, να βαράς. Λίγο Τσαγέρα. Δεν θα σε πάω σε τίποτα golden shower και τέτοια. Γιατί... Σ' αρέσουν αυτά. Όχι, πολύ. Τα έχεις δοκιμάσει. Ναι. Μερακλή. Να μου χαϊδεύουν τα αυτιά. Τα αυτάκια μου, ωραία. Γενικότερα εσύ να κόβεις
και είναι πιάνουν. Άλλο τα χαϊδεύει, αυτάκια, ποδαράκια. Ναι. Αυτά που είναι μαζί με το ξύλο τύπου δεσίματα τέτοια. Α, αυτά πάνε πακετάκι. Πάνε λίγο. Τι επίπεδο ξύλου δες εσύ? Αρκετό. Να δίνω χαστούκια. Dirty talk. Και να μου λένε δεν έχω θέμα. Ωραία, μαλακάκο ξύλο. Golden Sour, τι μου είπε. Τι. Στάρι Golden Sour. Δεν ξέρω, ίσω. Δεν είναι κακό. Ω, δεν είπα ότι είναι κακό. Σ' αρέσει να κάνει ή να σου κάνω. Εντάξει, αυτά και στα δύο. Και να κάνω και να μου κάνω. Επειδή πολύ τώρα θα βρούσε χαμένο, πρέπει παιδί μου, γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι, δεν είσαι χαμένο. Όλοι οι άνθρωποι τα ίδια κάνουν. Μ' αρέσει να ακούω τη γυναίκα να φωνάζει, να σε βρίζει. Μικρό τσούτσουνε! Δεσίματα, χειροπέδε, ζώνε, κάτι μπαλάκια που βάζουν στο στόμα. Φήμοτρο. Ναι. Το role playing. Θα μ' άρεσε. Τι να σε τιμένει, ζωρό και να έχει το στραπών. Ξύλο κάνει καλό. Δεν κάνει. Δεν είναι λεπτή από το τρελοκομείο. Το ξύλο κάνει καλό, ε! Καλό κάνει το ξύλο! Για πες τα επίπεδα ξύλου που γουστάρει. Ξύλο να τα νιώσουμε, να μείνει σημάδι από τίποτα. Πώς λέει, πώς κάνουν οι σκύλοι που κατουράνε την περιοχή τους. Έτσι. Θες μελανιά δηλαδή μετά το σεξ. Θέλει. Τι λέω, παντού ή επιλεκτικά? Παντού. Δεν έχω πρόβλημα, παντού. Εκεί πάνω δεν καταλαβαίνει πόνο. Καμιά τι? Ζώνη. Ναι, έτσι. Α, είσαι μάχημη, ε! Ναι, εγώ είμαι αυτή. Beat please. Θέλω να μου πει παιδί που σου έχουν ζητήσει εσένα. Να του βάλω δάχτυλο. Να το φτύσει το στόμα. Και γιατί γελάμε? Δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο. Δεν το κάνει μωρή λιθάρα. Να βγάλουμε βίντεο. Φαίνεται περίεργο. Όχι, το κάνει. Ήταν περίεργο, το έκανα και μετά λέω δεν ήταν τόσο περίεργο. Και από εδώ η συλλογή μου. Μετά κάθεσαι και το βλέπει ή απλά σε ξητάρω το να τραβιέται? Όχι, το βλέπει. Άμα δεν το δει, ποιο το νόημα. Μου έχουν ζητήσει αυτά που έχω κάνει, γι' αυτό και ξέρω ότι μου αρέσουν. Ξύλο, δεσίματα και ιστορίε. Αναγιά σου. Και πόδια, ναι. Να μην το θέλω, δεν νομίζω ότι μου έχουν ζητήσει κάτι. Golden θα έκανε. Μου έχουν πει ότι γενικά είναι ωραίο. Αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα. Μου αρέσει έτσι η καθαριότητα. Παλιά μέχρι να κοκκινήσει ο κόλλος της. Πόδια που δεν είναι περίεργο πλέον. Άρα εσύ είσαι θετική στα πόδια. Δεν το πω ότι είμαι θετική, δεν είμαι αρνητική. Golden Sour θα έκανε. Μπορεί. Ποτέ δεν ξέρει. Όχι, περίεργο, εντάξει, πατούσε. Πώς? Πατούσε. Άρα δεν είναι περίεργο. Όχι, δεν είναι περίεργο. Είσαι πατουσάκια καταρχά. Όχι. Αλλά δεν έχω πρόβλημα να δει άλλη. Μ' αρέσει. Θέλει ο Στέφανος πατούσα. Παπ! Ναι! Εδώ πέρα. Δεν έχω πρόβλημα. Φυσικά, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Να βάλω δάχτυλα κάπου που δεν πρέπει. Δηλαδή δεν πρέπει για μένα. Δεν μπορώ να εξερευνώ περίεργα πράγματα. Πρώτο βράδυ αυτό εμένα μου αρέσει. Ναι, αλλά εμένα δεν με ρώτησαν, μου αρέσει. Ένα αρέσει να γενικό. Εγώ γάμο θα το δώσω. Αλήθεια, δεν πρέπει να πάρει κάτι για άντρα. Κάτσε λίγο να. Γιατί αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου. Είπε μετά το γάμο θα δώσει. Αυτό. Ποιο λόγο, αυτό είναι κάτι δικό του. Εγγένεια τώρα, Γιώργο Πέρνα. Δεν πρέπει να πάρει κάτι κι αυτό. Τώρα όντω τον ήσουν και τρολάει. Όντω το εννοώ. Τώρα θα βλέπει από κάτω λίστα. Παντρέψουμε έστω και καμιά μέρα. Μέσα σε εκκλησίε. Να κάνετε τον έρωτο μέσα στην εκκλησία. Η Ιεραποστολική. Για το πάνω δάχτυλο. Ούτε αυτό το έκανα. Χρήματα νύχια, δηλαδή τι. Κρίματα νύχια, ποιο ομορφιά. Με τα δάχτυλα, το που ζητάτε, να το βάλουμε κάπου. Και είσαι όμως ο κόσμος όσο άδικος είναι, ας πούμε. Μια κοπέλα πριν είπε ότι ήθελε να μαμίσει το αγόρι της με στραπών. Και το αγόρι της δεν θέλει, ο Στέφανος. Γεια σου, Στέφανε. Και εσύ ήθελε το άλλο αγόρι, έστω και λίγο, finger food. Και εσύ. Να κάνουμε swing, άμα θέλει. Μπορούμε, κάτι μπορεί να γίνει. Πετύχει το swinging. Δεν μου έχει τύχει. Δεν θα είχα πρόβλημα όμω. Δηλαδή, αν μου έλεγε όλο, ναι, θέλω, δίλημ κι εγώ είμαι κομπλέ με αυτό. Εννοώ ότι αν είναι μόνο γι' αυτό, πα μόνο γι' αυτό, μόνο για την επαφή, it's okay. Αναζεγονίσαι λίγο, ανα. Σε κάθερα swinging όμως, έχει κέρατο κτλ. Πάμε εμείς οι δύο, είναι οι άλλοι δύο αγόρι-κορίτσι. Σε ανταλλαγή. Και μετά τέλος, μπορεί να του ξαναδεί. Θα το έκανε. Θα το έκανα, ναι. Με τη σχέση σου, ναι. Το έχει κάνει. Όχι, αλλά θα ήθελα γιατί δεν δέχεται. Αλλά αν δεχόταν, θα το έκανα. Πατούσε. Θέλω να πει ένα ερωτικό φετίκ το οποίο δεν έχει πραγματοποιήσει, αλλά θα ήθελε να πραγματοποιήσει. Δέσιμο, αλλά χέρια πόδια. Θα ήθελα αυτό το μπαλάκι που βάζουν στο στόμα οι γυναίκε που είναι. Δεν θυμάμαι. Σαν φήμοτρο φάση. Σαν φήμοτρο, κάτι σχοινιά πίσω, κάτι σχοινιά που βάζουν στην πλάτη και δένεται στα πόδια. Θα ήθελα να κάνω λεσβιακό σίγουρα. Εκεί να ξέρει το στραπών. Όχι, με στραπών. Αυτά αλήθεια. Είναι για αγόρια, με σχέσει. Ναι. Τώρα με τον Στέφανο. Oh. Λεσβιακό και δεν το έχει κάνει. Όχι, δεν το έχω κάνει. Γιατί? Και έχω πολλά χρόνια σχέσει. Πόσο κάνε... καιρό είστε μαζί? 3 χρόνια. Περνά καλά. Εντάξει, κύριε. Ωραία, περνάω. Αλλά. Δεν με αφήνει να κάνω ό,τι θέλω. Όχι γενικά, γενικά με αφήνει να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά ούτε να πας με κοπέλα, ούτε να τον μαμίσει. Ναι, δηλαδή δύο-τρία βασικά πράγματα σαν άνθρωπο. Αλλά πάει καλά η σχέση. Ναι, κατά τα άλλα. Φίλες γελάνε εκεί πέρα. Ο Στέφανος κλαίει. Έλα, αδερφέ, εντάξει. Βασικά το Δήμα, άλλον. Μην το πω βασικά. Ότι είναι κλαψιάρι. Έχω κάνει όλα. Κοίτα, κατά βάση αυτά που δεν έχω κάνει είναι επειδή ντρέπομαι να τα κάνω. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να τα πω. Όπως. Πολλαπλού συντρόφου. Ταυτόχρονα. Ναι. Κάποιο δυσόργιο. Όχι όργιο. Δύο. Όχι απαραίτητα άντρε. Να τη δέσει το κρεβάτι και την πάω μέχρι το πρωί. Αυτό με τα τρόφιμα. Τσαντιγί τύπου και τέτοια. Να με αλείψουν και να με γλύψουν. Έτσι τα role play, αυτά τα μεσόρουχα. Τρίο. Αν και δεν είναι φετίχη, εντάξει. Να το παίξουμε και καλά έτσι από τύπου απαγωγή. Έτσι σε δένω, με δένει. Έλα, οπ, φύγαμε.
Πάμε. Τα πόδια θα μπορούσα. Με του αλλού ή να σου κάνουν. Όχι. Διαφορά, δεν ξέρω. Θα δείξει. Ωραία. Πόδια να είναι και ό,τι να είναι. Βάζουν σφήνες που έχει και σαν ουρά λαγού και τέτοια. Τα γούσταρα. Άντρες ή γυναίκες έχουν περισσότερο ερωτικά φετί. Γυναίκες, αν και δεν το δείχνουν. Έχουν διαστραμμένο μυαλό, πιστεύω. Το κρύβουν, αλλά νομίζω είναι γυναίκες. Οι άντρες έχουν ωραία φαντασία, αλλά εμείς οι γυναίκες έχουμε ακόμα πιο πολύ, απλά δεν τα κάνουμε τόσο εύκολα. Νομίζω γυναίκες, γιατί γενικά ακούγεται ότι είμαστε λίγο πιο εγκεφαλικές. Οπότε πολλές φορές χρειαζόμαστε κάτι συγκεκριμένο που μας αρέσει για να έτσι το χαρούμε περισσότερο. Νομίζω οι άντρες είναι λίγο πιο απλοί σε αυτά τα θέματα. Γυναίκες. Κοίταξε, οι γυναίκες ρε φίλε έχουν δονητές, έχουν στραπών, έχουν χιλιάδες πράγματα. Εμείς έχουμε μια Μαρία Παλάμη έχουμε. Φοπτισμένοι τουλάχιστον, οπότε κάτι είναι και αυτό. Γυναίκες. Γιατί και με κοιτάς έτσι. Όσοι λένε δεν έχουν ψέμα. Μα εγώ δεν έχω, εγώ ποτέ δεν. Πιστεύω γυναίκες. Μας αρέσει πιο πολύ, είμαστε πιο παιχνιδιάρες, να το πω έτσι. Προφανώς οι γυναίκες. Γιατί είναι γυναίκες. Τεκμηριωμένοι από το μυαλό τους είναι πιο πονηρό από τον άντρα. Θέλουν πιο πολλά. Οι γυναίκες. Οι άντρες επειδή βλέπουν και πολύ πορνό, το έχουν πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους. Ενώ οι γυναίκες έχουν περισσότερη φαντασία. Αυτό όμως που λες δεν θα ήταν ανάποδο εφόσον βλέπουν πορνό, έχουν περισσότερες λαμβάνουσες. Όχι, γιατί βλέπουν συνέχεια τα ίδια πράγματα. Δεν βλέπουν κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι πολύ κλασικά αυτά που κάνουν. Δεν έχουν φαντασία. Α, γυναίκες. Είναι λίγο πιο ανώμαλες. Θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα φετίχ. Απλά οι άντρες είναι πιο έτοιμοι να τα εκδηλώσουν. Okay. Οι γυναίκες δεν ντρέπονται λίγο. Ποιο είναι το πιο κοινό φετίχ, το πιο συνηθισμένο που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πατούσες. Όλοι όσοι ξέρει έχουν τις πατούσες. Και κάτι για κάλτσες. Για κάλτσες. Να φοράνε κάλτσες, να κάνουν σεξ. Πιστεύω το φήμετρο που ανοίγει το στόμα στην κοπέλα και μπορεί άνετα να βάλεις οτιδήποτε μέσα. Τα πάντα, τα πάντα. Μετά το 365 μέρες και το 50 Shades, ότι όλοι να έχουν φαντασίες ότι έχω τον τέλειο άντρα ή τον τέλειο σύντροφο τέλος πάντων που με δένει, που με κάνει ό,τι θέλει και τέτοια. Πιστεύω τα εσόρουχα. Αυτό με τις χειροπέδες που κάνουν περισσότερο. Νομίζω λίγο αυτά με το, την πίσω πόρτα είναι λίγο ξεπερασμένο γιατί δεν είναι πια φετί. Κάποιοι το λέμε πρίκα να πλέον. Ναι, αυτό, αυτό, πραγματικά, πραγματικά. Εγώ δίνω πρίκα, αυτό, ιδέες. Μα πρέπει κάτι να δώσουμε και στο γαμπρό. Με τις πατούσες, κανένα δέσιμο. Μ' αρέσει και όπου έχει ξύλο. Τώρα γίνονται οι πατούσες, πιστεύω. Είναι της μόδας, όπως είπα, αλλά γενικά νομίζω το ξύλο. Το ξύλο, όπως το ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω κάτι άλλο, αυτό. Golden shower. Δεσίματα, μετά golden shower και μετά θα βάλω τους ποδολάγους. Ωραία, θέλω να τα εκφράσω και να στείλεις ένα μήνυμα σχετικά με όλο αυτό το θέμα. Να μην ντρέπεστε, να εκφράζεστε ελεύθερα. Παράτε και γυναίκες. Μόνο και με συνένεση στο σεξ. Παρένθεση, ναι, εννοείται αυτό. Και καλά τέτοια. Εγώ θα πρότεινα σε όλους να κάνω λεσβιακό. Δεν έχω κάνει, αλλά πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο. Γιατί πιστεύω ότι ξέρουν τι θέλουν, άρα θα το προσφέρουν. Γιατί έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα. Και αρχίζεις και δημιουργείς εικόνες. Είδα το βλέμμα σου, με κοίταζες, αλλά κοίταζες πίσω από μένα. Ειδονιστείτε, γιατί η ειδονή είναι ό,τι καλύτερο. Και να κάνετε τα φετίχ, ό,τι υπάρχει. Φετίχ, φετίχ, φετίχ. Χρησιμοποιήστε μαστίγια, παιδιά. Αρέσει στις γυναίκες. Με πόσες ουρές αρέσει, 10 είπε. 9 με 10 το πολύ. Να μην τρέπεστε, δεν είναι κάτι κακό. Να είστε ελεύθεροι με το φετίχ σας. Δεν είναι ντροπή το σεξ. Κάντε σεξ, βάλτε τις πιο αρρωστημένες φαντασιώσεις που έχετε και τα πιο τρελά φετίχ. Πάντα με τη συνένεση. Να προσέχετε και να παίρνετε πάντα προφυλάξεις. Να μην έχετε κόμπλεξ και ότι το σεξ είναι ωραίο. Να βγάλετε βίντεο. Να είστε ελεύθεροι, να κάνετε ό,τι σας αρέσει. Γιατί στην τελική είναι κάτι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι το τρελό να έχεις κάποια φετίχ κλπ. Οπότε κάντε ό,τι σας αρέσει. Να τα κάνετε με προσοχή. Και κάποια πράγματα μετά το γάμο. Μετά το γάμο, μετά, μετά. Αυτά μετά το γάμο για να δώσουμε και κάτι. Να διαφέρουμε. Είναι το γάμο μόνο swinging. Τίποτα, swinging. Αυτό, μια χαρά. Απλά ξεκάθαρα, λιτά, δημοκρατικά πράγματα. Μα να σου πω κάτι. Μόνο ο πρώτος ξέρει. Είναι ο πρώτος. Από εκεί πέρα φτιάχνεις εσύ. Είναι 3, 5, 15. Το και βγαίνω δεν έχει. Δεν μπλέκουμε με άντρες παρθένους. Αυτά έχω να πω. Αχ, άμα μιλάει ο αστρολογικός χάρτης, άστα τη λένε άντρα. Δεν μπλέκεις. All subscribe δεν έχετε κάνει ακόμα. Ποιος δεν έχει κάνει. Δεν είναι το μεγαλύτερο φετίχ να πατάς το κόκκινο κουμπί και να πεις subscribe. Και καμπανάκι. Και καμπανάκι πάνω απ' όλα. Τα φετίχ είναι καλό να γίνονται γιατί άμα δεν γίνονται μείνουν αποθυμένα. Ειδονή σου! Θα λέξει το λαό σου έτσι. Παίρνετε τις πατούσες σας!